Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Athens Paddle Club στην Λεφάδα και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Λόσταρο, που είναι ο ιδιοκτήτης του πρώτου επίσημα λειτουργούντος Athens Paddle Club. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία μας. Να είστε καλά, εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πώς προέκυψε η ιδέα του να φτιάξει κάποιος ένα γήπεδο πάντελ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εγώ έμενα στην Ισπανία 13 χρόνια και αυτή τη στιγμή στην Ισπανία το άθλημα είναι το δεύτερο άθλημα στη χώρα μετά το ποδόσφαιρο, με 7 εκατομμύρια εγγεγραμμένους παίχτες. Έχει γίνει ένα άθλημα για όλη τη χώρα πολύ πολύ σημαντικό και εκεί βέβαια έκανα τα πρώτα μου βήματα στο άθλημα. Μετά πήγα, τελείωσα την προπονητική στο άθλημα και έτσι σιγά σιγά μετά από κάποια χρόνια μου ήρθε η ιδέα να φέρω το πάντελ στην Ελλάδα. Βέβαια στην αρχή, επειδή έλειπα πολλά χρόνια, δεν ήξερα αν πραγματικά υπήρχε κάποιος άλλος που είχε ξεκινήσει το πάντελ, αλλά όταν μου είπαν ότι δεν υπάρχει, μου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσω αυτό το εκπληκτικό και συναρπαστικό άθλημα στη χώρα μας. Έχεις σπουδάσει το άθλημα, έχεις ασχοληθεί με το άθλημα? Ναι, πήγα στη Μαδρίτη, τελείωσα την προπονητική εκεί πέρα του αθλήματος, με μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα να έρθω εδώ στη χώρα μου και να προωθήσω το άθλημα αυτό. Οργανωτικά, πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσεις αυτή την προσπάθεια να φτιάξεις ένα πάντελ γήπεδο στην Ελλάδα? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πέρασα από πάρα πολλές εγκρίσεις ενός καινούριου αθλήματος για τη χώρα. Πέρασα από ομοσπονδίες, από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από αρχιτεκτονικές επιτροπές, γιατί αυτό θεωρείται σαν ένα ειδικό κτίριο που δεν είχε ξαναβρεθεί στην Ελλάδα κάτι τέτοιο παρόμοιο. Πέρασα πάρα πολλά, αλλά και ανοίξαν οι πόρτες πλέον για αυτό το άθλημα στην Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο κλαμπ, από πολύ κόσμο. Η αρχή έγινε επομένως. Τώρα, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να ενδιαφέρεται να μεταφέρει αυτή την ιδέα κάπου αλλού, υπάρχει τεχνογνωσία, πώς θα μπορούσε κάποιος να πάρει περισσότερες πληροφορίες? Εγώ μπορώ να βοηθήσω τον οποιονδήποτε έχει κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον, κατασκευαστικά, εκπαιδευτικά, με τις υπηρεσίες μου, με τη γνώση που ξέρω στο άθλημα, με τα άτομα που γνωρίζω στην Ομοσπονδία τη Διεθνούς του Αθλήματος. Θα προτρέψω πολύ κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί το θεωρώ πρώτον ότι είναι ο αθλητισμός και ο αθλητισμός είναι κάτι που πρέπει να το προωθούμε. Από εκεί και πέρα είναι ένα άθλημα που είναι το άθλημα της παρέας, είναι συναρπαστικό, είναι διασκεδαστικό. Είναι και πολύ σοβαρό αν θέλεις να ανεβείς σε επίπεδο και να παίξεις καλά. Και ευελπιστώ να φτιάξουμε και την Εθνική Ελλάδος Πάντελ κάποια μέρα. Μακάρι. Η ανταπόκριση του κόσμου αυτούς τους λίγους μήνες που λειτουργεί το κλαμπ? Η αλήθεια είναι ότι έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ούτε καν περίμενα αυτό το πράγμα τόσο γρήγορα. Είμαστε σχεδόν γεμάτα, έχουμε ξεκινήσει η ακαδημία. Έχουμε ένα τμήμα γυναικών ήδη πολύ μεγάλο. Και είναι ένα άθλημα που ταιριάζει ακριβώς με την ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα. Γιατί συνδυάζει άθληση, τη ρακέτα που είναι κάτι που εμείς οι Έλληνες το έχουμε πάρα πολύ, είτε στην παραλία είτε παίζοντας τένις, και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα εδώ στην Ελλάδα. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το κοντινό μέλλον καταρχήν? Βασικά αυτό που θέλω είναι το περισσότερο που έχω στο μυαλό μου είναι να φτιάξουμε ακαδημίες με μικρά παιδιά. Είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει το άθλημα να απλωθεί και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να φτιάξουμε και άλλα γήπεδα εδώ στην Ελλάδα και κάποια στιγμή να φτιάξουμε και την εθνική ομάδα. Και λέγονται πολλά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για αυτό το άθλημα. Και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να γενικά να το δώσουμε σε όλη την Ελλάδα και να το χαρεί αυτό το άθλημα, γιατί πιστεύω ότι το πάντελ είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που θα το αγαπήσει όλος ο ελληνικός κόσμος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ.